πηγαίνουν για μια βουτιά στη θάλασσα και δεν επιστρέφουν ποτέ σπίτι τους. Αυτή είναι η μαύρη όψη του καλοκαιριού. Το ελληνικό καλοκαίρι αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο, όμως για πολλούς οι διακοπές μετατρέπονται σε τραγωδία. Αν πάρουμε δεδομένο ότι η πιο βαριά βιομηχανία στη χώρα μας είναι ο τουρισμός και ότι η Ελλάδα είναι η χερσόνησο της Ευρώπης, θεωρώ ότι είναι επιταχτική ανάγκη να ξεκινάει η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες αλλά και στις πισίνες από τουλάχιστον από 1η Απριλίου που έρθει ο κόσμος στο νησί μας. Είναι επιταχτική ανάγκη η παρουσία του ναυαγοσώστου στις παραλίες, αλλά απλά η τουριστική σεζόν ξεκινάει Απρίλιο και τελειώνει Οκτώβριο. Δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς, γιατί εμείς οι ναυαγοσώστες καλύβαμε βάση του 71-20 από Ιούνιο μέχρι και Σεπτέμβριο. Οι υπόλοιποι μήνες δυστυχώς οι άνθρωποι είναι στο λέω του Θεού. Εμείς εδώ αισθανόμαστε την ανάγκη του ναυαγοσώστη. Όταν την περίοδο αυτή όπως τώρα δεν έχουμε ναυαγοσώστη, το ρόλο αυτό τον παίζουμε εμείς. Δεν αφήνουμε απροστάτευτο στη θάλασσα κανέναν κολυμβητή. Μένουμε έξω για παρέα και για συμπαράσταση, να μην νιώθει και αυτός ότι κινδυνεύει, μέχρι να βγει και ο τελευταίος και να φύγουμε από την παραλία. Τα περιστατικά πνιγμών σε παραλίες της Κρήτης σοκάρουν και προβληματίζουν, με τα θύματα να μην είναι μόνο τουρίστες, αλλά και ντόπιοι. Αν πάρουμε τα δεδομένα από πολύ παλαιότερα, θα καταλάβουμε ότι 40 θάνατοι πέρυσι στην Κρήτη, που δεν ήταν όλοι πνιγμοί, έχει και διάφορα περιστατικά, εγκεφαλικά, ανακοπές κτλ. Εκεί βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ναυαγοσωστών. Οι φίλοι μας, οι επισκέπτες, δεν γνωρίζουν καλά τα νερά εδώ πέρα που είναι και κατά κάποιο τρόπο επικίνδυνα. Γι' αυτό, ναυαγοσώστες του Ηρακλείου ζητούν την ύπαρξη ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον Απρίλιο-Μάιο σε τουριστικούς δήμους όπως Ηράκλειο, Χερσόνησος και Μαλεβίζη, προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Οι ναυαγοσώστες ζητούν στήριξη από την πλευρά της πολιτείας πριν συμβεί το κακό, ώστε όλοι οι λουόμενοι να απολαύσουν τις θάλασσες με ασφάλεια. Πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία να καλύψει άλλους 2 μήνες. Με οποιοδήποτε τρόπο, έστω να το κάνει μια χρονιά επικουρικά, για να δουν ότι πέφτει, ότι θα πέσει το ποσοστό των πνιγμών. Φανταστείτε την παρουσία του ναυαγοσώστη από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Σίγουρα τα περιστατικά θα μειωθούν κατά πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς έχουμε ανάγκη τον ναυαγοσώστη, ακόμα και όταν ανεβάζει τις σημαίες και μας δείχνει τον καιρό και την επικινδυνότητα, ανεβάζει σημαίες με χρώματα. Όταν ανέβει κόκκινη σημαία, μας καθιστά υπεύθυνος ο ναυαγοσώστης και λέει ότι η υπευθύνη σας είναι επικίνδυνα τα νερά. Είναι η παρηγοριά μας. Όσο λείπει, νιώθουμε αυτή την ασφάλεια και το φόβο. Τη στιγμή που τα μηνύματα τουριστικών φορέων κάνουν λόγο για μια σεζόν που θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα, η ανάγκη για άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, να το δουν και επιχειρήσεις πιο ζεστά το θέμα, να πιέσουν τους δήμους που είναι οι παραλίες δικές τους, ούτως ώστε να υπάρχει πιο καλύτερη ναυαγοσωστική κάλυψη, διότι θεωρώ πως τα νερά τα δικά μας, όσο και αν φαίνεται εύκολα, είναι και επικίνδυνα. Εμείς αντιμετωπίζουμε, επειδή κολυμπάμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει γεγονότα που με την εμπειρία μας έχουμε προσπαθήσει και έχουμε βοηθήσει. Ξαφνικά και μια διαθεσία και ξαφνικά ο καιρός γυρίζει από νοτιά σε βοριά πολύ εύκολα. Έρχεται ένα μεγάλο κύμα και παραπατάς και δεν πατάς πολύ καλά. Παράλληλα, η τήρηση των οδηγιών προς τους λουόμενους είναι πραγματικά σωτήρια, τονίζουν οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι πολλές φορές παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα κατά την διάρκεια των διασώσεων. Να κολυμπάνε σε οργανωμένες παραλίες, αν έχουν κάποιο συγγενή μαζί τους ή στην παρέα τους και έχει πρόβλημα αναπνευστικό, καρδιάς, επιληψίας, καλό είναι να τα αναφέρουν στον ναυαγοσώστη, έτσι ώστε να είναι stand-by, να ακούνε τις υποδείξεις του ναυαγοσώστη και να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Οι παραλίες που διαθέτουν ναυαγοσώστη θα πρέπει να αποτελούν πρώτη επιλογή για τους λουόμενους, προκειμένου το κολύμπι να παραμείνει μια ευχάριστη εμπειρία και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους. Να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Γι' αυτό μας πληρώνει η πολιτεία, είμαστε επαγγελματίες. Οποιοδήποτε ναυαγοσώστης είναι σε πόσο στην παραλία, πληρώνεται για την δική τους προστασία. Καλό είναι λοιπόν οι λουόμενοι να πηγαίνουν σε οργανωμένες παραλίες και όταν βλέπουν κόκκινη σημαία να προτιμούν να βρέχονται λίγο έξω-έξω, να μην μπαίνουν μέσα ή να πηγαίνουν σε κάποια πισίνα. Έτσι ώστε να ανεβάσουμε τα στάνταρ της ασφαλείας. Είναι μια βασική υποχρέωση των Δήμων, αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό
σοβαρό τουριστικό προϊόν θα πρέπει να είμαστε κυρίως ασφαλείς ως προορισμός και η ναυαγοσωστική κάλυψη προσφέρει ακριβώς αυτή την ασφάλεια. Είναι μια δύσκολη αποστολή για τους Δήμους, γιατί το κόστος έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι ήδη από πέρυσι η αύξηση που έχει προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι περίπου στις 100.000 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή πέρυσι είχαμε γύρω στις 230.000 ευρώ ναυαγοσωστική κάλυψη στο Δήμο Αλεβιζίου. Φέτος ο προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι πραγματικά δυσβάσταχτο αν δεν δοθεί μία επιχορήγηση στους Δήμους και μία ενίσχυση από την πλευρά της πολιτείας, θα είναι ουσιαστικά ουτοπικό να μιλάμε για κάλυψη ναυαγοσωστική για τους περισσότερους μήνες του χρόνου.